4 στον ΠΑΟΚ, παίρνει σειρά και ο Παναθηναϊκός, τι λες εσύ. Εκτίμηση, κάνε μας μια εκτίμηση. Πάρα, πέρσι τα λεφτά μου, τύχημα εδώ τώρα. 3-4 γκολες. Όχι, όχι. Ή αν θα σκοράρει. Αν θα σκοράρει, αν εσύ βλέπεις νίκη, τι βλέπεις, τι ποιο είναι το αίσθημα σου. Πολύ ισοπαλία. Πολύ ισοπαλία. Δεν μ' αρέσει αυτό, να ξέρεις. Στο λέω από την αρχή. Δεν μ' αρέσει. Με ρώτησες λίγο για κάποια παιχνίδια και σου είπα. Με ρώτησες για το παιχνίδι του Ολυμπιακού ΑΕΚ και σου λέω εύκολη νίκη της ΑΕΚ. Αγωνιστικά, μπορεί να μην έρθει, αλλά αγωνιστικά σου είπα. Γιατί είδα τη διάταξη, είδα κάποιοι που δεν παίζανε, είδα πολλά είδα. Και όταν παίζει μια καλή ομάδα που έχει μια ροή, είναι δύσκολο να το κάνεις, όταν δεν είσαι καλός. Τώρα ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, έχει στοιχεία. Έχει στοιχεία καλά, έχει καλό προπονητή, έχει ένα πλάνο, δύσκολα το κερδίζεις. Δύσκολα βάζει και γκολ ο Παναθηναϊκός, δύσκολα κερδίζει για αυτός. Αλλά καταφέρνει, κερδίζει και δεν χάνει. Δηλαδή, εκεί το πάω το παιχνίδι. Λίγο πολύ στην ισοπαλία. Όχι λίγο στην ισοπαλία, πολύ στην ισοπαλία. Βέβαια, να πω την αλήθεια, η τεσσάρα επί του ΠΑΟΚ, που ο Λουτσέσκο επίσης ήταν στην ίδια λογική του σφιχτού κτλ., με έκανε να θαρρύσω ότι αν η ΑΕΚ ανοίξει το σκορ, μετά δεν ξέρω πού μπορεί να πάει το πράγμα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί να μην πέσει στην παγίδα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι παγίδα. Ναι. Από το 7ο λεπτό. Και γρήγορα σκοράρεις η ΑΕΚ στο 14, είναι παγίδα. Μην κάνεις. Είναι λάθος συμπέρασμα είναι το να συγκρίνεις το ένα το παιχνίδι με το άλλο. Ναι.